Ο διάσημος 35χρονος αθλητής Βλαντιμίρ Σεντόφ αυτοκτόνησε βυθίζοντας τη θλίψη το χώρο της άρσης βαρών. Ο 35χρονος είχε μια πετυχημένη καριέρα, ωστόσο πριν από μερικά χρόνια το όνομά του ενεπλάκησε υπόθεση ντόπινγκ. Μάλιστα έχασε όλα τα μεταλλιά του όταν δείγμα του από το Πεκίνο βγήκε θετικό σε απαγορευμένο στερεοειδές. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα μέσα του εξωτερικού, το τελευταίο διάστημα ο Γλαντιμίρ Σεντόφ είχε εξαφανιστεί, μια και δεν επικοινωνούσε με κανέναν και αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των συγγενών του, αυτοκτόνησε, ανεφέρει η ανακοίνωση τη αστυνομία μετά την έβρεση τη σωρού του στο χωριό του στο Καρατάλ. Ο διάσημος Αρσιβαρίστα είχε βγει τέταρτο στου Ολυμπιακού Αγώνε του Πεκίνου το 2008 σε ηλικία 20 ετών, ενώ την επόμενη χρονιά είχε αναδειχθεί παγκόσμιο πρωταθλητή στο Γκογιάνγκ τη Νότια Κορέα στην κατηγορία των 85 κιλών. Μάλιστα το 2016 είχε δηλώσει για την υπόθεση του ντόπινγκ. Για όλα αυτά τα σκάνδαλα ντόπινγκ ο προπονητής τη εθνική ομάδα του Καζακστάν, Αλεξέινί, θα πρέπει να λογοδοτήσει. Είναι η δουλειά του.